Νάνι, να μωρά, Αλεξάνδρα, να ανοίξαν τα δέντρα όλα. Νάνι, ξανά, Αλεξάνδρα, να ανοίξαν τα δέντρα όλα. Να ανοίξαν τα δέντρα όλα, να ανοίξαν κι αμυγδαλές σου. Να ανοίξαν τα δέντρα όλα, να ανοίξαν κι αμυγδαλές σου. Να ανοίξαν κι αμυγδαλές σου. Άνοιξα κι εγώ και πήγα, κι όντα πήγα ντάμπουρ ντούμπουρ. Λάθουν πίτα στο πλαστήρι και κρασί μες στο ποτήρι. Άνοιξα κι εγώ και πήγα, κι όντα πήγα ντάμπουρ ντούμπουρ. Άνοιξα κι εγώ και πήγα, κι όντα πήγα ντάμπουρ ντούμπουρ. Κι όντα πήγα ντάμπουρ ντούμπουρ. Λάθουν πίτα στο πλαστήρι. Κι όντα πήγα ντάμπουρ ντούμπουρ. Λάθουν πίτα στο πλαστήρι. Λάθουν πίτα στο πλαστήρι και κρασί μες στο ποτήρι. Η Αλεξάνδρα είναι ένας χορός που χορευόταν το Σάββατο το βράδυ στις νύφες στο σπίτι, όταν η πεθερά έστειλε του Γνά να τη βάλουν στα χέρια. Μαζεύονταν παλικάρια και κοπέλες και πιο πολλές κοπέλες, αν είχαν και συγγενείς παλικάρια, πηγαίναν και αυτά. Αφού βάφαν την ύφη, τραγουδάγαν μαρκουρτέσα, κορτεσούδα, χόρευαν πρώτα τον Γνά πριν τη βάψουνε. Η Γνά είναι μια μπουγιά την οποία τη βάζαν σε ένα πιάτο μέσα, με τρία κεριά, και τα ανάβανε και το έπαιρνε ο κάθε χορευτής, πήγαινε, κερνούσε, σήμωνε μέσα στο πιατάκι και έπαιρνε τον Γνά και χόρευε πρώτος. Και μετά, αφού τελείωνε αυτό, βάφανε την ύφη, τη βάζανε στο μέτωπο μια βούλα, στα χέρια της κυκλικά σχήματα, και μετά από εκείνη την στιγμή η ύφη δεν έκανε να κάνει δουλειά μέχρι την άλλη μέρα να παντρευτεί. Μετά συνεχίζαν να χορεύουν τα παλικάρια και οι κοπέλες, και αν ήταν παλικάρια γνωστά πήγαιναν. Αλλιώς πήγαιναν μόνο οι γυναίκες και χόρευαν Αλεξάνδρα και χόρευαν και άλλα τραγούδια του γάμου. Πιάνοντας πίσω-πίσω τα χέρια, γιατί τα χαγιάτια τότε ήταν μικρά και δεν υπήρχε πολύς χώρος να ξανοίξουν, και έτσι έπρεπε να χορεύουν όλοι μαζί κοντά-κοντά. Λάθουν πίτα στο πλαστήρι και κρασί μες στο ποτήρι. Και κρασί μες στο ποτήρι και το πίνουν και χορεύουν. Και κρασί μες στο ποτήρι και το πίνουν και